reasons to say yes to join him on this trip. Και με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση δέχτηκε την πρόσκληση του κυρίου Υπουργού για τη σημερινή συνάντηση. Για τρεις λόγους. The first one is the friendship and appreciation that I have for the minister. Ο πρώτος λόγος είναι η εκτίμηση την οποία τρέφει ο κύριος πρέσβης για τον Υπουργό Γεωργίας. The second one is that I am convinced that for Greece, in order to restore growth in Greece. Ο δεύτερος λόγος είναι για να βοηθήσει και αυτός στην ανάπτυξη της Ελλάδος. Agriculture is a key sector and the regions are going to be very important in that. Και η Γεωργία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδος. The big challenge will be to add value to agricultural production. Η μεγάλη πρόκληση είναι η δημιουργία καλών προϊόντων, θα έλεγα, καλών γεωργικών προϊόντων. In Holland we've also experienced that. We're a tiny little country with not the best climate in the world. Και στην Ολλανδία έχουν και η Ολλανδία μοιάζει πάλι με την Ελλάδα, είναι και αυτή μια πολύ μικρή χώρα και έχουν και αυτή παρόμοια προβλήματα. But still, after the United States, we're the second largest exporter of agriculture produce in the world. Και η Ολλανδία την ώρα αυτή, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στην εξαγωγή γεωργικών προϊόντων. And that is because a lot of value is being added by the work of the researchers, by communities like yours here. Και αυτό το έχουν επιτύχει διότι στην γεωργική τους παραγωγή τους βοηθούν πάρα πολύ οι ερευνητικές δραστηριότητες των Ολλανδικών ιδρυμάτων, ερευνητικών ιδρυμάτων. And as the Director General knows, I'd like to stress that our knowledge institutions are absolutely open to collaboration. Και αναφέρει ότι όπως εγώ είμαι γενικός της τεχνολογικής έρευνας, όπως γνωρίζω, θα ήθελε πάρα πολύ αυτή η γνώση της Ολλανδίας να μεταφερθεί μέσω των ερευνητικών μας ιδρυμάτων και στην Ελλάδα. The third and maybe the most important reason to come today. Ο τρίτος σημαντικότατος λόγος για τον οποίο βρίσκεται ο κύριος Πρέσβης σήμερα εδώ is that we, Holland as a country, are immensely honored that today this research institute will be named after the Dutchman Charles van der Plas. Και ο τρίτος λοιπόν και ο σημαντικότατος λόγος είναι ότι το συγκεκριμένο ερευνητικό σταθμό που εγκαινιάζουμε σήμερα του δίνουμε το όνομα ενός διαπρεπούς Ολλανδού επιστήμονος. I read a little bit about Charles van der Plas. I think he was an admirable personality. That after he finished his career in the civil service in the Dutch West Indies, decided to put his knowledge and skills at the disposal of the United Nations and of other countries. Ναι, μετά το ήταν δημόσιος υπάλληλος ο Van der Plas. Ναι, ήταν δημόσιος υπάλληλος αρχικά στις δικές συνδικές πρώην Ολλανδική Απικία και κατόπιν πήγε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. And I understand that here in the 50s, in a crucial stage of the development of the region, Mr. Van der Plas also played a very important role. Και την δεκαετία του 50, σαν εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών, έφερε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής που βρισκόμαστε.